Διεξαγωγή εξετάσεων με προληπτική επιστράτευση των καθηγητών. Πιστεύετε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά? Μέχρι αυτή τη στιγμή τα πράγματα κυλούν ομαλότατα. Πολύ φυσιολογικά έχουν οριστεί οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι για τα γενικά λύκεια έχουν οριστεί 7 εξεταστικά κέντρα στο νομό μας. Για την επαγγελματική εκπαίδευση, 3 επαγγελματικά λύκεια, για τα παιδιά που φοιτούν στα επαγγελματικά λύκεια. Και υπάρχει και ένα κέντρο στην πρωτεύουσα, στον Άγιο Νικόλαο, που αφορά την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων μαθητών. Για τους μαθητές που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια και είναι φυσικώς αδύνατοι, για όλη την Κρήτη υπάρχει ένα κέντρο στο Ηράκλειο. Μέχρι αυτή τη στιγμή κυλούν όλα ομαλά από πλευράς προγραμματισμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας. Δηλαδή έχουν οριστεί από εμάς οι επιτροπές όπως προβλέπονται. Έχουμε παραλάβει το υλικό των εξετάσεων, δηλαδή καταστάσεις, μαθητολόγια, αυτοκόλλητα, τετράδια, τα οποία με φροντίδα δική μας γίνεται προσπάθεια να είναι όσο το γίνεται πιο γρήγορα στα εξεταστικά κέντρα. Έχουμε τσεκάρει τα συστήματα μετάδοσης των θεμάτων. Οι εξετάσεις, όπως θα ξέρετε, η μετάδοση των θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας στα κέντρα γίνεται με κλειστά κυκλώματα και με κωδικοποιημένα σήματα, έτσι ώστε να αποτρέπουν οποιαδήποτε διαρροή θεμάτων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε πρόβλημα στην αναπαραγωγή των θεμάτων, γιατί ξέρετε, τα θέματα δίνονται στα παιδιά φωτοτυπημένα. Έχουμε τσεκάρει τα συστήματα όλα. Έχουμε τσεκάρει επίσης τα εφεδρικά συστήματα, δηλαδή φαξ, τηλέφωνα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Οι πρόεδροι έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για την απαρέγκλητη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Έχουν γίνει, χθες πήγα στη Σιτία, στα λύκεια της Σιτίας, είναι 2 εξεταστικά κέντρα Σιτία, και σήμερα είμαι στην Ιερά Πέτρα. Αύριο θα έχω τον Άγιο Νικόλαο και ταυτόχρονα θα έχουμε και μια σύσκεψη στην περιφέρεια αύριο το μεσημέρι για το θέμα των εξετάσεων. Συζητήσαμε με τους διευθυντές των σχολείων και των ηλικιακών επιτροπών για τα θέματα των απροόπτων. Έχουν οριστεί οι επιτροπές των επιτηρητών, ώστε δηλαδή θα πρέπει να επιτηρούν, και έχει καθοριστεί αυστηρά ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η επιτήρηση, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των εξετάσεων. Έχουμε προβλέψει για γιατρούς, για φαρμακεία, για νερά, στα παιδιά, στυλό, τουαλέτες κτλ. Έχουμε συζητήσει για θέματα πώς θα διαχειριστούν, ας πούμε, τις ειδικές περιπτώσεις. Το ΕΚΑΒ είναι ενημερωμένο και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, όπως επίσης και η αστυνομία, η οποία θα φυλάσσει τους χώρους και θα είναι υπεύθυνη, θα έχει την ευθύνη για τη μεταφορά των γραπτών μαζί με ορισμένους καθηγητές που έχουν οριστεί. Έχει ενημερωθεί η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ για την περίπτωση που έχουμε απρόοπτα στις επικοινωνίες ή στην ηλεκτροδότηση. Έχουν οριστεί οι επιτηρητές και όλα τα πράγματα, όλα μέχρι αυτή τη στιγμή, πηγαίνουν πάρα πολύ ομαλά. Δεν έχω δηλαδή έτσι, δεν μου έχει καταμαρτυρηθεί κάτι ιδιαίτερο. Όλα είναι φυσιολογικά. Ωραία. Ένα μήνυμα για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Και για τα παιδιά και για τους γονείς τους. Η άποψή μου είναι να κρατήσουν μακριά τα παιδιά από τις τηλεοράσεις, όσο και αν αυτό, ξέρω εγώ, ακουμπά και εσάς. Είμαι σίγουρος ότι το κανάλι σας διαχειρίζεται το θέμα με πολύ ψυχραιμία και ωριμότητα, με υπευθυνότητα. Όμως δεν το κάνουν, δεν μπορώ να πω το ίδιο ότι γίνεται με τα αθηναϊκά κανάλια. Αν τα παιδιά αυτή την περίοδο παρακολουθούν αθηναϊκά κανάλια και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σίγουρα θα έχουν πρόβλημα. Η σύστασή μου, αν μου επιτρέπετε, είναι μακριά από τα κανάλια και τις τηλεοράσεις, να συνεχίσουν σε ήρεμο κλίμα ό,τι μπορούν να κάνουν τις τελευταίες ώρες, κάποια ανασκόπηση ενδεχομένως, ας πούμε, ή να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, και οι γονείς να φροντίσουν γι' αυτό και να είναι βέβαιοι ότι η δημόσια εκπαίδευση, έχοντας την ευθύνη των εξετάσεων, των Πανελληνίων, θα κάνουμε όλα όσα χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κύρος και εγκυρότητα των εξετάσεων.